εκ μέρους των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και όλων των μαχόμενων υγειονομικών, απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής στο σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων και απόφαση στήριξης στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος ενάντια στο αντιδραστικό απάνθρωπο νομοσχέδιο που μας γυρίζει στις εφιαλτικές εποχές των περασμένων αιώνων. Η μόνη διαφορά από τους περασμένους αιώνες είναι ότι το νόμιμο μαστίγιο του τότε έχει αντικατασταθεί από τις πρόστιχες κοσμοπολίτικες εκφράσεις των οδηγιών της Λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί δήθεν προστασίας των εργαζομένων. Ούτε οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του λεγόμενου ευρωπαϊκού ράματος δεν τους πιστεύουν. Οι ευρωλάγνοι σιώπησαν. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω το έκτρωμα και να σταματήσει να βάζει φραγμούς στη συνδικαλιστική δράση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, με τη δημοσίευση της μαύρης βίβλου, έτσι πρέπει να τη λέμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με έναρξη την πρώτη διρεκτίβα, την περίφημη 93-104, μπήκε το νερό στο αυλάκι για τον εξανθρωποδισμό των στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων που είχαν κατακτηθεί με αίμα. Πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια και κάθε τόσο προστίθενταν στις νέες οδηγίες κι άλλες με τελικό στόχο την παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και τη μείωση του μη μισθολογικού και μισθολογικού κόστους εργασίας. Όλες οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν καθ' ολοκληρία τις βάρβαρες οδηγίες. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, διάφορες συγκυβερνήσεις, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο τις διατήρησαν, αλλά και τις επεξέτειναν. Δεν είναι μακριά, συνάδελφοι, ο Νοέμβρης του 2017, που με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε προσπάθεια να καθιερωθεί η 12ωρη εργασία στους νοσοκομειακούς γιατρούς και φυσικά να γίνουν ατομικές συμβάσεις. Και ας φωνάζουν τώρα για το 8ωρο ή το 7ωρο. Δεν τους πιστεύουμε. Αυτοί το ψήφισαν και θα το επεκτείνουν. Εμείς είχαμε μαχητικά αντιδράσει. Ο νόμος έμεινε στα χαρτιά. Ένας νόμος που καταργούσε το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Τώρα, συνάδελφοι, έρχονται νέα στοιχεία βαρβαρότητας ενάντια στη μισθωτή εργασία. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από πρώτο χέρι ότι η ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, τα ακανόνιστα ωράρια, προκαλούν ανυπολόγιστα δυσμενή αποτελέσματα στη ζωή και στην υγεία των εργαζομένων. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από πρώτο χέρι τι σημαίνει απλήρωτη εφημερία του ειδικευόμενου γιατρού όταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία κάνουν 10 εφημερίες το μήνα και όταν ξεπεράσουν τις 7 πολλές φορές μένουν απλήρωτοι, όπως μένουν απλήρωτες και υπερορίες νοσηλευτικού και άλλων κατηγοριών προσωπικού. Γνωρίζουμε, συνάδελφοι, επίσης πολύ καλά ότι ακόμα και την επόμενη μέρα της υπερορίας, αν πάρεις αντισταθμιστικό ρεπό, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν αναπληρώνει την ενέργεια που απόλεσε την ώρα της υπερορίας. Όταν λοιπόν με τη διευθέτηση και το νομοσχέδιο τερατούργημα σου δίνονται αντισταθμιστικά ρεπό υπεροριών μετά από πολλούς μήνες και μάλιστα απλήρωτα, τότε η εξόντωση του εργαζόμενου είναι βέβαιη. Αυτό είναι το νέο μαστίγιο του κεφαλαίου. Να μην κατατεθεί, να μην ψηφιστεί, να παλέψουμε μέχρι τέλους. Το χρωστάμε στους νεκρούς των αγώνων, το χρωστάμε στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.
Ακούμε συνάδελφοι, διάφορους μεγάλους παπαγάλους, αλλά και μικρά παπαγαλάκια, είτε να εκθιάζουν το έκτρωμα, είτε να λένε δήθεν ότι είναι σκεπτικοί στο πώς θα εφαρμοστεί. Ακούσαμε και τις ξεδιάτροπες απαντήσεις της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ ότι θα το μελετήσει και θα τοποθετηθεί. Συνάδελφοι, να μην αφήσουμε χώρο εργασίας, ούτε σπίτι, χωρίς ενημέρωση, χωρίς σήμα συναγερμού για αυτά που έρχονται. Μόνο έτσι θα τα εμποδίσουμε. Εμείς, σαν μαχόμενοι νοσοκομιακοί γιατροί, εκτός από το διπλό αγώνα που κάνουμε ενάντια στην πανδημία και ενάντια στα προβλήματα των μονάδων υγείας, θα συμμετάσχουμε αγωνιστικά σε όλες τις κινητοποιήσεις να μην ψηφιστεί, να μην εφαρμοστεί αυτό το έκτρωμα. Γεια σας.